να περάσουμε μέσω ημών τα ερωτήματά σας. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι λόγω της κίνησης καθυστέρησε, αλλά είχε προβλέψει να έρθει πιο νωρίς, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλή σας μέρα, κυρία Μπακογιάννη. Γελάω γιατί η ώρα Πασόκ έχει γίνει η ώρα ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και λόγω της σύγκλησης. Είναι και προεδρικός ο κύριος Παπάς. Καλημέρα σας. Και ο κύριος Παπάς. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Πολλά τα θέματα που... Μήπως είδατε τίποτα στον δρόμο, καμιά ιδιαίτερη κίνηση? Για την Τσικνοπέμπτη λες? Όχι. Για Κελέση και... Σαράφη. Α, όχι. Και μία πρόταση. Γιατί δεν βάζετε την Νικολούλη? Κάνετε, τώρα έχετε ένα σχηματισμό μου. Κοντά στο Πάσχα. Ένα υπουργείο στην Αγγελική Νικολούλη. Θα τους είχε βρει. Λοιπόν, να σοβαρέψουμε. Προσπαθήσω να σοβαρέψουμε την κατάσταση λίγο, γιατί έχει νομίζω χαθεί η μπάλα. Υπάρχει μία ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι δύο μάρτυρες, οι οποίοι είναι προστατευόμενοι μάρτυρες. Εγώ συνειδητά ψήφισα τον νόμο περί προστασίας μαρτύρων, θέλω να πω από την αρχή. Διότι θεωρώ ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος πρέπει να υπάρχουν σε μια χώρα, ιδιαίτερα όταν πρέπει να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα. Οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία κτλ. Έχουμε ζήσει το φόβο των μαρτύρων, άρα η προστασία είναι απαραίτητη. Τώρα, επί του συγκεκριμένου. Αυτοί οι συγκεκριμένοι προστατευόμενοι μάρτυρες, με τις μαρτυρίες τους, στείλανε 10 πολιτικούς στα Μανταλάκια, επί 2,5 χρόνια. Από αυτούς τους 10, οι 7 έχουν αρχιοθετηθεί οι υποθέσεις τους. Αυτοί έκαναν συγκεκριμένες καταθέσεις. Κατέθεσαν ορισμένα πράγματα. Έρχεται λοιπόν σήμερα η Βουλή, θεσμικά, και ασκεί το ρόλο του εισαγγελέως. Με τις ίδιες προϋποθέσεις που αυτοί οι δύο άνθρωποι κατέθεσαν στον εισαγγελέα, καλούνται να ξανακαταθέσουν σήμερα. Να επιβεβαιώσουν ή να αρνηθούν τις καταθέσεις τους. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν, προστατευόμενοι σήμερα, πάλι με ανωνύμως, δηλαδή πάλι με... καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Όπως... Αυτό δεν ήταν σίγουρο, γιατί στην επιτροπή. Το καλυμμένα δεν το λέω επί τούτου, δεν λέω ότι θα φοράνε τη μάσκα του ζωρό. Θέλω όμως μέλη της επιτροπής να βγάλουν τις κουκούλες, για παράδειγμα. Υπήρξαν θέσεις του ΚΚΕ. Υπήρξε θέση το ΚΚΕ. Εγώ άκουσα τον εισηγητή της ΝΕΤ. Δεν έχει ψηφίσει κανένα νόμο για τους προστατευόμενους. Ακούω την εισήγηση του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος ρητά είπε με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που καταθέσαν πριν. Αυτοί οι δύο λοιπόν διαμαγείας σήμερα δεν εμφανίζονται. Και εδώ λέω εγώ, με το φτωχό μη νομικό μου μυαλό, ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα. Αυτό για ελάτε εδώ κύριε Καμπαλέρος, γιατί τότε καταθέσατε αυτά και σήμερα στην αρμόδια επιτροπή, θέλω να το ξαναπώ αυτό, γιατί ο ελληνικός λαός μπορεί να μην το ξέρει στη λεπτομέρειά του. Η Βουλή αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή αυτή της Βουλής ασκεί εισαγγελική λειτουργία. Δηλαδή είναι εισαγγελεύς ο βουλευτής ο οποίος πηγαίνει εκεί. Και γι' αυτό και δεσμεύεται από πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες. Εκτός από την εικασία που μπορεί κύριε να θέλω... αλλά μία φράση μόνο για να τελειώσω και με ρωτάτε. Λέω λοιπόν εγώ τώρα. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ, για να προκαλέσω και τον κύριο Παπά με το καλημέρα σας. Είσαι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο παρακολουθεί αυτή την όλη ιστορία. Εάν πραγματικά, που εγώ το πιστεύω καλοπίστως, ότι θέλουμε να λάμψει αλήθεια, δεν θέλουμε? Βεβαίως, όλοι το θέλουμε. Έτσι δεν είναι? Διότι πάνω από την προστασία των μαρτύρων, πάνω από οτιδήποτε, κύριοι, είναι η προστασία της δημοκρατίας, είναι η προστασία των δεσμών. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια πολύ σοβαρή κατάσταση, διότι το να έρχεται και να δημιουργείται όλη αυτή η ιστορία που απασχόλησε τον ελληνικό λαό, που διαπόμπευσε κόσμο κτλ. Θέλουμε να αληθεί. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα κρύβονται αυτοί οι δύο κύριοι? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει δύο ανθρώπους που κρύβονται? Βάζετε το ερώτημά μου. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος στα δικαιώματα προστασίας των μαρτύρων, θέλει να κουκουλώσει την ιστορία? Ευθέως θέλω να μου απαντήσετε. Ευθύτατο. Καλά, με βρήκε. Εμένα βρήκε να μην απαντήσω ευθέως. Ποια ιστορία ακριβώς? Όχι. Τη σκευωρία. Θεωρώ. Έχουμε σκευωρία. Δεν είναι σκάνδαλο ο Βάρτης. Θεωρώ
ότι δύο. Σκευωρία ή σκάνδαλο. Όπως λένε. Κύριε σκάνδαλο είναι, ότι είναι σκάνδαλο. Κύριε Παπαδάκη, ένα λεπτό. Περιμένω τη σειρά. Ένα λεπτό. Κύριε Παπαδάκη, ένα λεπτό. Εάν σήμερα είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και έρθουν δύο κουκουλοφόροι μάρτυρες, γίνει μια καταγγελία, η οποία πει ότι ο κύριος Παπάς. Δεν είναι και το μοβί, δεν είναι και το κουκουλοφόρι, εφόσον και εσείς ψηφίσατε να έχουν κουκουλοφόρι. Όχι, όχι, εγώ τι σας το είπα, σας το είπα από την αρχή. Όχι, το, άλλα στελέχη όμως του κόμματός σας, γιατί εγώ θα κάνω ανάλογες ερωτήσεις και στον κύριο Παπά. Όταν αναφέρονται σε κουκουλοφόρους, το αποδίδουν μομφή. Ο κουκουλοφόρος, όσοι θυμούνται τα γεγονότα της κατοχής, ήταν εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν και κατέθεταν αγωνιστές. Και έχει στο μυαλό του ένα τέτοιο. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, κύριε Παπαγιάννη. Ναι, απλώς να τελειώσω. Εγώ λοιπόν λέω ότι η προστασία των θεσμών και της δημοκρατίας απαιτεί τη σωστή λειτουργία αυτής της Επιτροπής. Και η όποια εμπόδιση, δηλαδή το όποιο εμπόδιο τίθεται στη σωστή λειτουργία αυτής της Επιτροπής, δεν προστατεύει τους θεσμούς. Αδικεί κατά την άποψή μου και την ίδια την υπόθεση και πάντως, εγώ δεν είμαι σε θέση να δώσω καμία συμβουλή στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση επιτρέπει στον απλό κοινό θνητό Έλληνα να θεωρήσει ότι κάτι πάει να κρύψει. Να σας ρωτήσω. Εσείς και μετά να πάμε στον κύριο Παπά. Ήσασταν υπέρμαχος αυτής της διάταξης και είχατε και λόγους και προσωπικούς και το είπατε. Δεν είναι λίγο αντιφατικό το να είσαστε υπέρμαχος μιας διάταξης που είναι για το συμφέρον της πολιτείας σε ορισμένες περιπτώσεις και να μην θεωρείτε ότι υπάρχει μία πιθανότητα, μία, οι μάρτυρες, οι προστατευόμενοι, να θεωρούν ότι η διαδικασία η οποία έχει επιλεγεί τους αποκαλύπτει και αυτό είναι εις βάρος και της διαδικασίας και των ίδιων. Και μένετε, όχι μόνο εσείς προφανώς, μόνο στην εικασία ότι πίσω από αυτό κρύβεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Κινδυνεύει η προστασία του με δύο λόγια. Ναι, λέω, δεν ότι να φοβούνται ότι ξέρετε υπόψη. Κάτι. Γιατί με τον μπάχαλο που έχει γίνει. Εκεί είναι. Μπάχαλο. Εδώ έχουμε τουλάχιστον επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μπακογιάννη. Αυτό λέει. Απλό τον μπάχαλο λέτε. Ότι πάμε όμως για να συντομεύσουμε. Απαντήστε για να πάμε στον κύριο Παπά. Κύριε Δελατόλη, η απάντησή μου είναι όχι. Εγώ ουδέποτε παρασύρθηκα. Ούτε όπως ο κύριος Λάπας κάποια στιγμή να πει ονόματα. Ούτε όπως άλλοι να πουν ονόματα. Ποτέ. Διότι σέβομαι το θεσμό. Όταν λοιπόν έρχεται και η Βουλή των Ελλήνων και η αρμόδια Γαδά κτλ. Κτλ. Εισαγγελία και ούτω καθεξής και προστατεύει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι μάρτυρες θα καταθέσουν, δεν δέχομαι ότι αυτοί οι μάρτυρες σήμερα μπορούν, καταρχήν δεν έχουν δικαίωμα έτσι. Στη δημοκρατία δεν έχεις δικαίωμα να αρνηθείς μαρτυρία στον εισαγγελέα που είναι σήμερα. Έχεις. Μια ποινή. Απλώς ναι, αλλά δεν έχεις δικαίωμα. Δεν έχεις ηθικό δικαίωμα. Γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι είπαν για βαλίτσες. Αυτοί οι άνθρωποι είπαν ότι μπήκανε λεφτά στις τσέπες των πολιτικών. Όταν λοιπόν, και λέω σήμερα και καλώ τον κύριο Παπά να το κάνει δικό του, εάν αύριο το πρωί του συμβεί εκείνου ένα τέτοιο πράγμα και έρθει ένας μάρτυρας και πει ότι ο κύριος Παπάς έφερε ένα αεροπλάνο χρυσάφι από τη Βενεζουέλα. Όχι, το λέω παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα νιώθετε την ανάγκη, κύριε Παπά, να πείτε, ελάτε κύριε εδώ πέρα, κύριε Παπά, να μας αποδείξετε αυτά που λέτε. Τώρα, εγώ μπορώ να νιώθω οποιαδήποτε ανάγκη. Έχουμε ψηφίσει κάποιο νόμο όμως και ο νόμος αυτός έχει αξιοποιηθεί και για την περίπτωση του 17 Νοέμβρη και για την περίπτωση της Χρυσής Αυγής και διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του σε περίπτωση για τις περιπτώσεις διαφθοράς. Καλώς λοιπόν να εφαρμοστεί ο νόμος, οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταστεί προστατευόμενοι μάρτυρες με απόφαση της εισαγγελίας, έχουν καταθέσει στην εισαγγελία και περιεγράφει, θα έλεγα, και ο τρόπος από τις αστυνομικές αρχές με τον οποίο θα μπορούσαν να δώσουν τις καταθέσεις τους. Λοιπόν, πέραν τούτου και είναι απολύτως προφανές ότι εδώ δεν ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία η κατάθεση των μαρτύρων, διότι οι μάρτυρες αυτοί έχουν καταθέσει. Ναι. Αυτό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία είναι η γραμμή όμως. Σαμαρά αυτή τη στιγμή, η οποία λέει θα τους βγάλω τις κουκούλες. Φαίνεται ότι παίζεται και ένα εσωτερικό παιχνίδι, διότι ο κατευνασμός Σαμαρά στο προσφυγικό
ανταλλάσσεται με τη γραμμή Σαμαρά στην Ελλάδα. Αυτά είναι αέρα φρέσκο. Η πραγματική όπω είναι το ερώτημα το οποίο ετοιμάζει ένα κάτω. Ένα κοινό ερώτημα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν να μην εμφανιστούν, κύριε Παπάκη. Αυτό δεν καταλαβαίνετε ότι είναι προφανές ότι φοβούνται. Είναι προφανές ότι θα φοβούνται ότι θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και γιατί δεν φοβόντουσαν την πρώτη το φορά. Το έχει αναγνωρίσει. Ποια πρώτη φορά. Γράψε το. Η πρώτη φορά στην εισαγγελέα. Ναι. Στον έναν άνθρωπο από την αστυνομία που τους προστατεύει, τους γνωρίζει. Ασύντομη, μόλις άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα γένας. Όσες μανούλες έχετε γεννήσει. Ακριβώς. Μόλις άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα γένας. Από εδώ και στο εξής, οι μαμάδες να κάνουν την αίτηση προκειμένου να πάρουν τέλος Μαρτίου. Μπείτε στην ιστοσελίδα, πιάνει ιστοσελίδα. www.επίδομαγέννησης.gr. Είναι απλό. Να μπουν όμως γρήγορα, γιατί συνολικά στα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα ΑΜΕ είχαμε 350 εκατομμύρια ευρώ μείωση στο φετινό πρωτοβουλίο. Δεν υπάρχει. Πέστε ότι είναι θετικό ότι παίρνει μια μάνα 2.000 ευρώ. Βγάλτε το από μέσα σας, ξεπεράστε τα συμπλέγματα. Θετικό, κανένα συμπλέγμα δεν έχουμε. Αλλά μένουμε σε αυτό. Έχουν πέσει τα οικογενειακά επιδόματα και χύνουμε και κροκοδίλια δάκρυα για τα brain drain. Να σας κάνω εγώ το ερώτημα μου. Και μετά να πάμε και στα άλλα. Βεβαίως. Εγώ πραγματικά έχω απορία γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο αντιδρά στο θέμα της κατάθεσης των προστατευόμενων μαρτύρων. Μέχρι στιγμής στην προανακριτική οι καταθέσεις που έχουν γίνει και κυρίως από τους δικαστικούς είναι, στηρίζουν έτσι για να το πω, στο αποδεικτικό τομέα βέβαια θα φανεί. Απολύτως τίποτα. Έχει καταρρεύσει. Είναι, είναι μια φαρσοκομωδία. Να ολοκληρώσω. Ναι, αλλά μην πει γιατί στηρίζει. Λοιπόν, ποιος έχει στηρίξει μια εικόνα πολιτική συσκευωρία. Εσείς λοιπόν ως ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Κοράη, τώρα έχει καταρρεύσει ιστορία Νοβάρτη και πάνε να χτίσουν ένα αφήγημα. Κύριε Παπά, περί εσείς δεν θα θέλατε λοιπόν αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες με βάση τις μαρτυρίες τους παραπέμφθηκαν οι 10 πολιτικοί. Ξέρετε τι θα θέλαμε, κυρία Κοράη. Την επόμενη φορά που κάποιο από το πολιτικό σύστημα δοκιμάσει να βάλει χέρι στο δημόσιο χρήμα και υπάρχει κάποιο μάρτυρα δημοσίου συμφέροντο, να μην φοβάται. Να μην φοβάται, να μπορεί να πάει στις αρχές. Το μήνυμα που στέλνει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Το μήνυμα που στέλνει είναι κάντε μόκο. Το μήνυμα που στέλνει η Νέα Δημοκρατία είναι κάντε μόκο. Ο κύριος Σιλάπας χθες την προανακριτική δικό σας βουλευτής είπε μην καλέσουμε ξανά τον κύριο Δεσπαπασίδη και την κυρία Μαραγιάννη, γιατί μπορεί να μην κάνουμε μόκο. Για να βοηθήσουμε και τον κόσμο. Από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ξέρετε κάτι, δεν συμφέρει ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, γιατί θα συμμορφωθούν στις ερωτήσεις. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ξέρετε κάτι, φοβήσατε αυτούς τους ανθρώπους για να έρθουν εδώ να πούνε την αλήθεια. Και είναι οι μόνοι οι οποίους... Έτσι δεν είναι. Όχι, ρε παιδί. Με συγχωρείτε, δεν ακούτε, θα σας βάλω τις κουκούλες. Θα σας μειώσω, αυτό λέω. Δεν τα ακούτε εσείς. Τα ακούμε μόνο. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχουν θεσμοί που πρέπει να λειτουργήσουν. Αυτούς τους θεσμούς τους υπονομεύει σήμερα οι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι θεσμοί λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, έρχονται να προστατέψουν το δημόσιο συμφέρον το δημόσιο από την παράβαση καθήκοντος που ενδεχομένως να κάνει κάποιο το πολιτικό σύστημα. Το δημόσιο συμφέρον απαιτεί σήμερα την πλήρη διελεύκανση αυτής της υπόθεσης. Γιατί, αυτό γιατί είναι πρέπει μια να είναι η αποκάλυψη των προσώπων των προστατευόμενων μαρτυρών. Δεν είναι η αποκάλυψη των προσώπων. Είναι η επανάληψη της μαρτυρίας τους. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν σήμερα οι ίδιοι μάρτυρες υπό τις ίδιες συνθήκες προστασίας επαναλάβουν τις ίδιες καταγγελίες τις οποίες έκαναν προηγούμενα. Με ή αν δεν τις επαναλάβουν, να εξηγήσουν γιατί δεν τις επαναλαμβάνουν ή ενδεχομένως ποιος αυτό τους παρότρινε την πρώτη φορά. Αυτό ανεφανιστούν και ερωτηθούν. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να έχω απαντηθεί. Ένα ερώτημα, το ότι προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό να το εμποδίσει, το πιο καλόπιστο άνθρωπο, και πιστέψτε με, εγώ είμαι ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος θέλει, έχει, αν θέλετε, στόχους σε αυτή την ιστορία. Ο πιο καλόπιστος άνθρωπος έχει ερωτηματικά για το ρόλο τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε. Ξέρετε τι με ενοχλεί σε όλη αυτή την ιστορία, κυρία Μπακογιάννη και κύριε Παπά? Ανοίγουν το στόμα τους ετεροχρονισμένα κάποιοι και μιλάνε για θέματα τα οποία έχουν συμβεί πριν από 4 χρόνια. Και μάλιστα ανώτατη δικαστική λειτουργή, οι οποίοι όντως η πλειοψηφία τους με βαρύτατες καταγγελίες για
τον κύριο, κύριο Παπαγγελόπουλο. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ανώτατοι δικαστικοί, γιατί δεν μίλαγαν τότε? Γιατί δεν βγήκαν να καταγγείλουν ότι ξέρετε κάτι? Εδώ γίνεται ένα πραξικόπημα, κύριε. Και είναι δυνατόν ένας δικαστικός να λέει φοβάμαι? Φοβάμαι. Είναι ένα θέμα. Φοβάται ο προστατευόμενος. Φοβάται ο δικαστής. Φοβάται ο εισαγγελέας. Φοβάται. Τότε γιατί να μην φοβηθώ κι εγώ ο Παπαδάκης όταν αύριο μεθαύριο βρεθώ σε ένα δικαστήριο και είμαι απέναντι συνέδρα και προσπαθώ να βρω το δίκιο μου? Έχω δίκιο? Ακριβώς, κύριε Παπαδάκη, όταν μας ακούτε εμάς και δεν το κάνουμε διότι είμαστε πεισματάριδες, όταν μιλάμε για τη λειτουργία των θεσμών και επιμένουμε και ξαναεπιμένουμε, ακριβώς αυτός είναι ο λόγος. Γιατί αν σας ενοχλεί εσάς μία, εμένα με ενοχλεί δέκα. Οι θεσμοί και ο νόμος είναι για να προστατεύει τον αδύναμο, όμως, κύριε Μπαγκοτζίνη. Πρέπει να λειτουργήσουν. Οι θεσμοί και οι για νόμοι πρέπει να προστατεύουν τους αδύναμους. Για να προστατεύουν. Και όχι να συμβάλλουν σε συγκάλυψη. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνετε, άρα, κύριε λοιπόν, Παπά, εδώ πέρα, είναι να οδηγείτε σε συγκάλυψη. Εμείς οδηγούμε σε συγκάλυψη. Και έχετε τεράστια ευθύνη και το ξέρετε. Και όχι μόνο το ξέρετε. Σας το λέει ο ίδιος ο κόσμος, ο δικός σας του ΣΥΡΙΖΑ. Και σας το λέει ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε να λειτουργείτε με τη λογική με την οποία κυβερνήσατε, κύριε Παπά. Πρέπει και εσείς να συμφωνήσουμε και οι δύο ότι για το καλό της πολιτικής και του ήθους της πολιτικής θα πρέπει οι θεσμοί να λειτουργήσουν πραγματικά και αποτελεσματικά. Κάντε μία προσπάθεια να κάνετε και εκεί την αυτοκριτική σας, δεν βλάπτει. Εκεί και μόνο νομίζω ότι έχετε δείξει δείγματα γραφής το πώς εννοείται τη λειτουργία των θεσμών. Έτσι, το πώς έχετε. Θα σας πω. Τι άπειρα παραδείγματα. Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το πώς πολιτευτήκατε. Από το γεγονός ότι αλλάξατε εκ των υστέρων τον νόμο για να μπορεί να διοριστεί ο διοικητής της ΕΕΠ ακόμα και χωρίς πτυχίο. Ελάτε τώρα. Από το γεγονός ότι έχουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την προσπάθεια να ελέγξει τα μίντια να μου λέει. Εμένα τέτοια κουβέντα τώρα. Εντάξει, κοιτάξτε, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Και θυμάται κιόλας. Ακριβώς. Και θυμάται και ποιος λέει. 30 χρόνια τα κανάλια τα είχατε χωρίς άδειες. Ναι, ναι, λοιπόν, καλά. Τι είναι καλά. Ναι, ναι. Και τώρα είμαστε σε ένα καταπληκτικό αδειοδοτημένο κανάλι. Παπά, το οποίο πληρώνει την αδειά του. Δεν έπρεπε. Αφού φάγαμε στο κεφάλι την απόφαση του Βουλίου Επικρατείας. Κύριε Παπά, συμφωνείτε με τη δήλωση Πολάκη για τις 3.000 που θα βάλετε όταν ξαναγίνεται, αν ξαναγίνεται. Αμφισβητείτε το γεγονός ότι χρειάζεται και το δικαστικό σώμα μία έτσι μεγάλη ένεση ανανέωσης? 3.000. Δεν ξέρω πώς είναι. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με εμβρύθια για το θέμα. Αλλά βεβαίως και το δικαστικό σώμα χρειάζεται ανανέωση. Ανανέωση, κυρία Κοραή. Ανανέωση. Έτσι το είπε. Όχι οι κόρες και η γη. Όχι οι κόρες και η γη. Ανανέωση, εξετάσεις. Αυτά. Είμαι βέβαιος ότι επιθυμείτε την ανωνυμία των προστατευμένων μαρτύρων. Άρα, όσο κατακριτέως είναι ο κύριος Πολάκης που κάποια στιγμή είπε ότι τους ξέρουμε, χωρίς να πει όμως όνομα, τόσο κατακριτέοι είναι και υπουργοί οι οποίοι φορά παρτίδα κάνουν εικασία ότι είναι ο ένας ο άλλος. Γιατί εσάς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί δεν πει. Γιατί δεν πει. Όχι. Εντάξει, γιατί... με το όνομα να πούμε και τ' άλλο. Δεν σας έχω ακούσει να πει το όνομα που μπορεί να εικάζεται ή να ξέρετε. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Και όχι μόνο δεν ξέρω, δεν θέλω και να ξέρω. Στην περίπτωση που έρθετε στο γραφείο μου και μου πείτε τώρα έχω να σου πω ένα νέο, ο Τάδε είναι ο μάρτυρας, που κράτα το. Παντός, διότι για μένα η λειτουργία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αν με ενοχλεί, και δεν με έχετε ακούσει πολύ να μιλάω για την Οβάρτης. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που μιλάω για την Οβάρτης εγώ σε κανάλι. Διότι όντως δεν είναι το θέμα μου η Οβάρτης και συνήθως με ρωτάνε για άλλα θέματα. Συνήθως εξωτερικής πολιτικής ή μεταναστευτικό. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που μιλάω. Και σας λέω ότι αυτή η ιστορία πρέπει να κλείσει θεσμικά σωστά. Εάν δεν κλείσει θεσμικά σωστά, θα αφήσει ένα βαρύ λεκέ στο πολιτικό σύστημα. Και πιστεύω για πρώτη φορά μετά από την τελευταίες τρεις μέρες και τη συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ και την ενασχόληση του αρχηγού της αντιπολίτευσης με δηλώσεις αυτού του είδους για να προσπαθήσει να στείλει μήνυμα στους μάρτυρες να μην προσέλθουν. Όχι τώρα. Τα λέω ακριβώς, κύριε Παπά. Όπως τα λέω ακριβώς, όταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Να μου επιτρέψετε και ένα καταληκτικό σχόλιο. Καλεί τους ανθρώπους αυτούς να μην καταθέσουν, εμένα του μη νομικού, του απλού θεατή αυτής της υπόθεσης, μου λέει ότι εδώ πέρα, κύριοι, έχετε βάλει το χεράκι σας
πάρα πολύ άσχημα σε αυτή την υπόθεση και φοβάστε πως θα λάμψει η αλήθεια. Οι προστατευόμενοι στείλαν επιστολές και είπαν να καταθέσουμε υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπεται από το καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων. Όχι και οι δύο. Η Νέα Δημοκρατία όχι λοιπόν και αυτό. Οι δύο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Μία είπε ότι. Μα τι λέτε. Αυτό που έγινε λέω. Στείλανε τους καλέσανε λίγο να καταθέσουν στείλανε επιστολές και είπανε να καταθέσουμε. Η μία είπε όχι, αλλά η άλλη είπε ότι θέλω είπαν να καταθέσουμε λοιπόν υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει συχθεί στη γραμμή Σαμαρά που λέει θα σας βγάλω τις κουκούλες, στη γραμμή Γεωργιάδη που λέει θα τους λιώσω, θα τους τσακίσω, θα τους τελειώσω. Και αυτή είναι η ιστορία. Έχει καταρρεύσει όλο το αφήγημα. Εκφράζεται δια του κυρίου Μπούγα και του κυρίου Πλεύρη, οι οποίοι λυρητός και κατηγορηματικός, ως πρόεδρος της Επιτροπής ο κύριος Μπούγας και ως κοινοβουλευτικός της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Πλεύρης μέσα στην ωραία Επιτροπή. Δηλώστε λοιπόν, ρητά δηλώσανε λοιπόν, ότι οι μάρτυρες πάνε ότι να εξεταστούν ότι θέλετε να εφαρμοστεί έχουν η σχετική υπουργική απόφαση που προβλέπει ηλεκτρονικά μέσα και αλλίωση της φωνής. Τι θα πει ηλεκτρονικά. Αυτό. Όλες θα συμφωνούσαμε. Η υπουργική όχι απόφαση. Εμείς θα συμφωνούσαμε. Εμείς θα συμφωνούσαμε. Ναι, τι σχέση έχει αυτό. Όχι, πραγματικά δηλαδή δεν λένε οι άνθρωποι ότι θέλουν να καταθέσουν. Για το γυρίσουμε γύρω γύρω και νομίζω οι συνθήκες με τις οποίες κατέθεσαν αρχικά. Ακριβώς. Αυτό λέμε. Και οι οποίες ήταν και αλλίωση φωνής και δεν θα το. Είναι απλό το πράγμα. Είναι μερικοί. Εφόσον συμφωνούν, έτσι, μερικοί αλλίωση. Το θέμα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται, ουσιαστικά δείχνει έχουμε το παλιό παραμύθι. Χρόνο. Το θυμάστε έχουμε το παραμύθι με τον Βασιλιά. Ευρικά ο Βασιλιάς είναι γυμνός. Έχει ο Αντώνης, έχει τόση ώρα προσπαθεί. Κύριε Παπαγιάννη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ήθελα πραγματικά να ακούσω την άποψή σας, γιατί άκουσα ορισμένους που ασχολούνται με το θέμα και με ενδιαφέρει εσείς ως πρώην Υπουργός Εξωτερικών να μας πείτε. Εμείς πρέπει σε αυτή τη φάση να καταθέσουμε χάρτες όπως συντεταγμένες, όπως ακούγεται, ή συμμερίζεστε τις επιφυλάξεις ορισμένων νομικών του ΥΠΕΚΣ που λένε ότι. Τι συμφυλάξεις ορισμένων έτσι νομικών ακούω, του ΥΠΕΚΣ. Αυτή τη στιγμή, εάν η Ελλάδα. Και η διακυβέρνηση έχει, δεν. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο όπλο. Το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι αυτό το οποίο επικαλείται η Ελλάδα σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε θέματα με Τουρκία. Άρα πρέπει να καταθέσουμε. Άρα στην περίπτωση που καταθέταμε μονομερώς παραβιάζαμε το διεθνές δίκαιο. Πολύ απλό. Γιατί νομίζετε πως δεν το κάνουν. Η λογική. Δεν υπάρχει υπουργός εξωτερικών ο οποίος να κάθισε στην καρέκλα και να μην έθεσε ως πρώτο ερώτημα αυτό. Από τη στιγμή της ανάρτησης, αν δεν κάνω, κυρία Μπακογιάννη. Γι' αυτό είπα ότι. Ο λόγος λοιπόν. Εδώ υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός. Ο λόγος ότι είναι από τη στιγμή αυτός που γίνει η Ελλάδα έχει τεράστια όπλα. Πάλι θωρητικό. Πού βασίζονται τα όπλα της, στο διεθνές δίκαιο. Όχι, όχι, άλλο το ότι εμείς φροντίζουμε το πάντοτε ως στην άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής να μην παραβιάζουμε και όταν το κάνουμε ενίοτε οριακά, μένουμε οριακά. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα, κυρία Παγκογιάννη, ότι από τη στιγμή που γίνει λόγος, επίσημη, κύριε Δελατώ, ότι από τη στιγμή που γίνει η επίσημη ανάρτηση, επίσημη ανάρτηση των συντεταγμένων από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχουμε χρονικό περιθώριο 40 ημερών για να αντιδράσουμε, στέλνοντας και εμείς δικούς μας χάρτες, έχοντας προλάβει να κάνουμε. Γιατί μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, με την Κύπρο. Ναι. Γιατί δεν το κάνουμε με την Κύπρο. Δεν είναι μόνο μέρος. Με την Κύπρο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το εάν μας συμφέρει το και τι μας συμφέρει. Και θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, κύριε Παπαδάκη, σε αυτό το οποίο λέω. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται και έχουν προχωρήσει οι διαρευνητικές επαφές πάρα πολύ με την Αίγυπτο. Για να προχωρήσουμε σε μία συμφωνία. Με, ναι, βεβαίως μακάρι. Όλα αυτά συνεκτιμώνται όταν πρόκειται να κάνεις μία κίνηση. Γιατί όταν θέλεις να κάνεις μία συμφωνία με την Αίγυπτο, δεν θέλεις να πας και να προκαλέσεις την Αίγυπτο σε ένα άλλο θέμα. Το λέω λέτε, όταν όσο γίνουν μπορώ συμφωνίες, να γίνει, πιο ευγενικά. Όταν, γίνουν συμφωνίες, όταν πρόκειται λοιπόν να γίνουν συμφωνίες και το θλιβερό και θέλω να το πω και από την εκπομπή σας, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν βγει άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν λίγη γνώση, είτε έχουν μεγαλύτερη γνώση, είτε διότι πουλάει το θέμα, τοποθετούνται για θέματα εξωτερικής πολιτικής με επιπολαιότητα και με αποτέλεσμα. Επικοινωνιακά λάθη έχετε διαπιστώσει.
Τεράστια. Από την πλευρά της κυβέρνησης. Από την πλευρά της κυβέρνησης. Έχουν γίνει και μερικά άλλα λάθη από πλευρά της κυβέρνησης. Κυρίως η αδράνεια των πρώτων μηνών. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι τα θέματα αυτά δεν είναι θέματα με τα οποία ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική κοιτώντας προς το εσωτερικό της χώρας σου. Εκείνη την εποχή που έκανε εκείνες τις μεγάλες πολιτικές επιλογές, δεν υπήρχαν τα δελτία και το Twitter. Λοιπόν, καλό είναι να επιδείξουμε μια αυτοσυγκράτηση. Τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και πάντα πρέπει η αντιπαράθεση να είναι... Με ένα λεπτό. Να πω κάτι, το οποίο πολύ είναι προς τιμήν έχουμε... των τριών κομμάτων. Τα τρία κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, επί των το θεμάτων της... το Κινάλ, συγγνώμη. Το Κινάλ, επί των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής, έχουν κοινή θέση. Και βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι απέναντι και στα τρία κόμματα, απέναντι και στην όλη στρατηγική της χώρας μας από το 1974 μέχρι σήμερα, να κάνουν λαϊκισμό. Η τακτική της αδράνειας στην εξωτερική πολιτική είχε αρνητικά αποτελέσματα. Η Ελλάδα είναι ξανά απούσα από τη διάσκεψη για τη Λιβύη. Δυστυχώς δώσαμε χώρο και χρόνο και δυνατότητα στον Ερντογάν να κοκορεύεται ότι μπορεί να κινείται έτσι. Ήταν αποτυχημένο δυστυχώς το ταξίδι στις ΗΠΑ. Η δική μας η κριτική θα είναι μια κριτική η οποία επιθυμεί να επανεκκινήσει μια ενεργητική εξωτερική πολιτική και να αξιοποιήσει στο έπακρο το διεθνές δίκαιο. Όταν όμως είσαι η χώρα η οποία είναι παράγον σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή, δεν κάνεις δηλώσεις οι οποίες επικροτούν κινήσεις και πράξεις οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο κατάφορα και αναφέρομαι στη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είπε το κομματικό του ποίημα. Αλλά όχι έτσι όμως, κυρία Μπακογιάννη. Όχι έτσι. Όχι έτσι, διότι τα έχετε κάνει θάλασσα. Και βλέπετε ότι είμαστε μετρημένοι. Επί της ουσίας, όχι εξυπνάδες τώρα. Ως προς τη στρατηγική. Είπε το κομματικό του ποίημα. Απέναντι στην Τουρκία, τα κόμματα, θα επαναλάβω εγώ, έχουν κοινές θέσεις. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλή τσικνοπέμπτη, να τσικνήσετε. Έχουμε σκοπό να τσικνήσουμε. Αν και έχετε χάσει κιλά και οι δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς.